Σήμερα όμως ήταν μια πολύ γεμάτη μέρα για τον Άρη, καθώς είχαμε πολλές ανακοινώσεις. Έχουμε, νομίζω, σε εξέλιξη ανακοινώσεις. Μία από τις πρώτες ήταν αυτή του Βασίλη Ρόβο, ο οποίος θα συνεχίσει στην ομάδα και τον επόμενο χρόνο. Ένας παίκτης του βασικού κορμού τη χρονιά που μας πέρασε και φυσικά του βασικού κορμού και της επόμενης. Και θα του δώσουμε τώρα την καλησπέρα μας. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξη. Τι γίνεται, όλα καλά? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Βλέπω αρκετές επιστροφές γενικότερα. Σήμερα υπάρχει κινητικότητα. Εντάξει, πιστεύω ότι χρειάζεται λίγος χρόνος και δεν πρέπει να κάνεις και βιαστικά βήματα. Σιγά σιγά πιστεύω θα φτιάξουμε μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Εσύ σήμερα πήγες στα γραφεία της ΠΑΕ, υπέγραψες, τώρα προφανώς αυτό τώρα είναι την ιδιωτικό συμφωνητικό που θα γίνει συμβόλαιο, γιατί κάπως έτσι γίνεται η διαδικασία πλέον μέχρι να αποκτήσει νομιμοποίηση. Και συμβόλαιο και ιδιωτικό συμφωνητικό, τα οποία μόλις γίνει και επίσημα ΠΑΕ η ομάδα, τότε θα ενεργοποιηθούν όλα. Του χρόνου Άρης πλέον θα αγωνιστεί στη Football League. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους θυμάμαι το περασμένο καλοκαίρι επέλεξε να επιστρέψει στην ομάδα. Έχοντας εμπειρία φυσικά της κατηγορίας, έχεις παίξει αρκετές φορές και πετύχει αρκετές ανόδους και νομίζω ότι αυτή σου την εμπειρία θα τη χρειαστεί την επόμενη σεζόν ο Άρης. Εντάξει, πιστεύω ότι θα τη χρειαστεί και από μένα και από τα παιδιά που θα έρθουν. Όπως τα έχουμε ξαναπεί, Αλέξη, και πέρυσι κάναμε 2-3 συνεντεύξεις πάλι μαζί. Τα έχω πει ότι όλα ξεκινάνε μέσα από τα αποδυτήρια. Το μυστικό είναι εκεί. Αλλά σίγουρα υπάρχει, πρέπει να έχεις και εμπειρία, γιατί αυτή η κατηγορία είναι δύσκολη. Η τεχνική θέλει να έχεις πάρα πολλά πράγματα για να επιτύχεις το στόχο σου. Ναι. Τι θα χρειαστεί περισσότερο δηλαδή από ότι φέτος, γιατί φέτος τα πράγματα ήταν σχετικά εύκολα για τον Άρη στη ΓΑΜΑ Εθνική, εξασφάλισε από πολύ νωρίς την άνοδο. Ποια είναι τα στοιχεία που επιπρόσθετα θα χρειαστεί ο Άρης του χρόνου? Το στοιχείο που χρειάζεται για μένα είναι να είσαι δυνατός μέσα στην έδρα σου, στο Χαριλάου, ώστε να μην έχεις απώλειες βαθμολογικές. Και από εκεί και πέρα πιστεύω εκτός έδρας, αν παίζεις λίγο έξυπνα, συγκεντρωμένα, πιστεύω ότι θα φτάσεις και στο στόχο που θα χρειαστείς, γιατί πρέπει να κάνεις και διπλά ώστε να σου δώσουν τη διαφορά βαθμολογίας από νωρίς. Διαμορφώνεται πάντως ένα πρωτάθλημα, έτσι όπως το βλέπουμε σε πρώτη φάση με τις κινήσεις που έχουν κάνει και κάποιες άλλες ομάδες, που αναμένεται να είναι τουλάχιστον για 4-5 ομάδες αρκετά συναρπαστικό, καθώς και ο Απόλλωνος Μπύρνης έχει ενισχυθεί και ο Όφη ενισχύεται και είναι και μια ιστορική ομάδα και τα Τρίκαλα και η Λαμία έχουν κάνει κάποιες κινήσεις. Υπάρχει δηλαδή ένα γκρουπ ήδη ομάδων που φαίνεται ότι και οι Καλονοί που θα κυνηγήσουν την άνοδο. Σίγουρα πιστεύω είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, πιστεύω φέτος, γιατί όλες οι ομάδες έχουν τις δυνατότητες, επειδή τα οικονομικά έχουν φτάσει σε ποδοσφαιριστές να διαλέγουν αντί για Α' εθνική να διαλέγουν Β' εθνική για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο. Και πιστεύω ότι και γι' αυτό το λόγο θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα φέτος. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί σε ρόστερ, να είμαστε ομάδα για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Πάντως, αν μη τι άλλο, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι σε αυτό το μεταγραφικό σχεδιασμό που υλοποιείται από τη διοίκηση συνεργασία με τον προπονητή, υπάρχει σε περίσσευμα η εμπειρία. Γιατί και εσύ είσαι σε μια ηλικία 31 στα 32 που έχεις καταγράψει μια παρουσία στα ελληνικά γήπεδα. Ο Χρήστος ο Μπούρμπος επίσης το ίδιο. Ο Ραούλ Μπράβο Νέτο που ανακοινώθηκε πριν από λίγο είναι όλοι πάρα πολύ έμπειροι. Αν υλοποιηθεί και η μεταγραφή του Σταυλαρίδη επίσης ένας πάρα πολύ έμπειρος παίκτης. Γενικά υπάρχει περίσσευμα εμπειρίας. Εντάξει, σίγουρα. Το σημαντικό είναι ότι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που προανέφερες, Αλέξη, έχουν την ελληνική νοοτροπία, ξέρουν το ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρουν τι θα βρουν μπροστά τους και πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο μυστικό ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Πιστεύεις ότι μέχρι την αναχώρηση της ομάδας για το Καρπενήσι θα έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ, γιατί δεν σου κρύβω ότι τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία 24 ώρα υπήρχε έτσι μια μικρή ανησυχία και από πλευράς του κόσμου, γιατί δεν είχαν γίνει κινήσεις μέχρι τώρα που άρχισαν να γίνονται μαζεμένες και υπήρξε ένα σκεπτικισμός για το... Αλέξη, πιστεύω ότι για μένα ότι το 70-75% το ρόστερ έχει γίνει. Από εκεί και πέρα θα γίνουν και κάποιες άλλες κινήσεις οι οποίες θα κάνουν τη διαφορά μπροστά.
οποίες πιστεύω μέχρι το Καρπενήσι που θα φύγουμε να είμαστε 100% ενσωματωμένοι όλη η ομάδα για να μπορέσουμε να δουλέψουμε το βασικό στάδιο με τον προπονητή μας για να μπορέσουμε να πάμε, να πάνε όλα καλά. Ναι, γιατί βέβαια το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι εντάξει, οι 2-3 ξένοι είναι συνήθως αυτοί ή πρέπει να είναι, πάντοτε το λες εσύ από ό,τι θυμάμαι, που θα κάνουν και τη διαφορά. Ναι, σίγουρα. Πιστεύω ότι από τη μέση και μπροστά πρέπει να έχεις παίκτες με ποιοτική κλάση, οι οποίοι μπορούν να σου δώσουν ένα παιχνίδι μόνοι τους, ώστε να κάνουν τη διαφορά μέσα σε έναν αγώνα. Γιατί η βιταθμική θέλει να έχεις το ένας με έναν. Ναι. Πρέπει να μπορείς ακόμα και σε μικρό χώρο να ελκύσεις και να κάνεις μια προσωπική ενέργεια, ώστε η ομάδα να πάρει και ψυχολογία, ειδικά όταν παίζεις με την έδρα σου. Και ειδικά όταν θέλεις χρειάζεσαι πόντους και βαθμούς και η μπάλα καίει. Περιμένεις και φέτος στο πρωτάθλημα μια ίδια αντιμετώπιση απέναντι στον Άρη από τις περισσότερες ομάδες? Δηλαδή θα είναι το μεγάλο όνομα της κατηγορίας αν μη τι άλλο, άρα δεν θα είναι και ευπρόσδεκτος όπου και αν πηγαίνει να αγωνίζεται, υποθέτω. Πιστεύω ότι αν κοιτάξουμε και πούμε ότι είμαστε η ομάδα η μεγάλη και πρέπει να κερδίζουμε επειδή έχουμε τη φανέλα, είμαστε γελασμένοι, θα χάσουμε την αυτοσυγκέντρωσή μας και θα χάσουμε την ουσία. Πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί, πολύ aggressive, πρέπει να είμαστε πολύ κακοί μέσα στο γήπεδο και μέσα και έξω, και όλα μέσα από τη μαχητικότητα και τη δύναμη θα έρθει και το καλό ποδόσφαιρο και το αποτέλεσμα. Για μένα, όταν παλεύεις και όταν είσαι στο 200% ανταμείβεσαι, έτσι μου έχει διδάξει όλα αυτά τα χρόνια που ήμουνα σε πολλές ομάδες. Και πιστεύω το ίδιο θα γίνει και φέτος. Πρέπει να φτιάξουμε μια ομάδα που από μέσα να είναι συμπαγής από τα αποδυτήρια και να βγαίνει και μέσα στο γήπεδο, να μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και να αναζητάς τους 3 βαθμούς και να το θέλεις πιο πολύ από τον αντίπαλό σου. Πέρα από τους βαθμούς, φαντάζομαι, Βασίλη, ότι έχετε κατά νου και κάτι ακόμη. Και εσύ που ξέρεις κάτι λίγο περισσότερο την ομάδα, νομίζω, επειδή έχεις ξαναπεράσει και στο παρελθόν, να ξαναζήσετε το γεμάτο Κλεάνθης Βικελίδης. Έτσι, ναι. Αλέξη, το έχω ξαναπεί ότι τον κόσμο θα τον φέρουμε εμείς φέτος, και ήδη από πέρυσι το ξεκινήσαμε σιγά σιγά. Ο κόσμος είναι δύσπιστος ακόμη. Ελπίζω φέτος να μας στηρίξει πάρα πολύ ο κόσμος, γιατί το χρειαζόμαστε. Όλοι αυτοί οι παίκτες που θα έρθουν πρέπει να καταλάβουν ότι ο κόσμος του Άρη έχει δυναμική απίστευτη και ότι είναι ο 12ος μας παίκτης. Πρέπει να μας βοηθήσουν για όποιους χρειαζόμαστε. Και δεν στο κρύβω ότι πάντα όταν ξεκινάω μια χρονιά βάζω πάρα πολύ υψηλούς στόχους σαν Βασίλης. Έτσι θέλω να το μεταδώσω και τους συμπαίκτες μου, γιατί όχι να κυνηγήσουμε και ένα κύπελο που φέτος συμμετέχουμε και εμείς σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που είναι το κύπελο Ελλάδος. Που το έχουμε, που ο Άρης όλα αυτά τα χρόνια το χρειάζεται, πιστεύω. Ναι. Θα ξανασμίξεις μετά από αρκετά χρόνια και με τον Νέτο, ένα από τα παιδιά που είχαν δημιουργήσει εκείνη την ομάδα εκείνων των χρόνων με καλές πορείες εκείνη την πενταετία. Στα 35 του βέβαια ο Βραζιλιάνος, δεν ξέρω πώς τον είδες, τον πέτυχες καθόλου εκεί στα γραφεία σήμερα? Ήμασταν μαζί σήμερα στα γραφεία, συναντηθήκαμε. Το Νέτο είναι ένα παιδί το οποίο έχει πάθος για το ποδόσφαιρο ακόμη. Τα χρόνια για μένα δεν μου λένε κάτι, αυτό που μετράει είναι η ψυχή και το πόσο πολύ το θέλεις. Και πιστεύω ότι τον είδα σε πολύ καλή κατάσταση, θα βοηθήσει και αυτός από την πλευρά του, γιατί ξέρει και το γήπεδο, ξέρει και τον κόσμο του Άρη, και ήταν μια πολύ καλή κίνηση αυτή. Θα μας βγάλεις καμία είδηση? Ξέρουμε ότι διατηρείς φιλική σχέση και με τον Στάθη το Ταυλαρίδη. Ανέβασες και προσφάτως και κάποιες φωτογραφίες μαζί. Θα έχουμε τίποτα ευχάριστο, προσεχώς. Το ότι ανέβασες μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι για μένα. Ο Στάθης είναι πρώην φίλος μου. Έχουμε κάνει και συμπαίκτες μαζί. Το ξέρουν όλοι. Αλλά εγώ τον θέλω στην ομάδα μου, εννοείται, γιατί ξέρω τι παιδί είναι. Ξέρω τι ποδοσφαιριστής είναι, με πάθος, με ψυχή. Είναι αυτό που λέω, είναι η κολόνα μιας ομάδος. Από εκεί και πέρα αυτά τα χειρίζεται μόνος του, χωρίς να τον εκθέσουμε και χωρίς να δημιουργήσουμε πρόβλημα στο συμβόλαιό του που έχει ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Σωστά. Ευχής καλών, μακάρι να μπορέσει το παιδί να μπορέσει να βρει μια έξοδο και να έρθει στην ομάδα στην ομάδα μας. Τον θέλουμε, πρόσδεκτος είναι. Απλά χρειάζεται μια ιδιαίτερη μεταχείριση, γιατί το παιδί έχει συμβόλαιο και χρειάζεται κάποιος χρόνος.
Θέλω να σε ρωτήσω, να σου κάνω μια ερώτηση, Βασίλη, για τον άνθρωπο που ηγείται αυτή τη στιγμή του Άρη, τον Θόδωρο τον Καρυπίδη. Είναι ένας νέος παράγοντας ποδοσφαιρικός, είναι νεαρός σε ηλικία, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, με τον παρορμητισμό που μπορεί να έχει αυτή η ηλικία να συνοδεύει. Είναι για πολλούς ένας άγνωστος χ, δεν τον γνωρίζουμε καλά-καλά. Έχει αναλάβει εδώ και λίγους μήνες την ομάδα, την ανέβασε στη Football League. Εσύ που έχεις την τύχη και την ευχαίρεια να συνομιλάς περισσότερες φορές μαζί του, φυσικά ως ποδοσφαιριστής της ομάδας, ποια άποψη έχεις σχηματίσει? Αλέξη, εγώ δεν κρίστηκα ποτέ. Εγώ το είχα πει και όταν ήρθα στην ομάδα, ότι με τον πρόεδρο είχα και μια σχέση φιλική εκτός ποδοσφαίρου, την οποία κρατάει εδώ και 3-4 χρόνια. Και πιστεύω ότι ήταν και ένας μεγάλος λόγος που έχω έρθει και στην ομάδα του Άρη, γιατί ξέρω τι άνθρωπος είναι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, όταν θα νιώσει πολύ καλά στα πόδια του, γιατί όντως δεν μπορούμε να το κρύψουμε, ότι έχει κάποια προβλήματα με τις δουλειές του, αλλά αυτά ξεπερνιούνται εύκολα. Πιστεύω ότι είναι θέμα ημερών, ώστε να καταλάβουν μερικοί ποιος είναι ο κύριος Καρυπίδης και τι μπορεί να προσφέρει στον Άρη. Ήδη για μένα είναι επιτυχημένος. Είναι ο μοναδικός που έχει βάλει από την τσέπη του 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε αυτές τις εποχές που ζούμε μετρητά. Και πιστεύω ότι θα έχει μια ανάλογη πορεία, στην οποία πιστεύω τον Άρη θα τον φτάσει εκεί ψηλά που το αρμόζει. Είναι ένας νεαρός, όπως το είπες και εσύ, με πάρα πολλές φιλοδοξίες και δεν φοβάται, έχει ψυχή. Όταν ένας άνθρωπος δεν φοβάται και έρχεται αντιμέτωπος με δαθήρια, πιστεύω ότι θα πετύχει. Εισπράττεις δηλαδή και εσύ, που εντάξει, είσαι πολίτης αυτής της πόλης εδώ και κυκλοφορείς, συνομιλείς και με αρκετούς Αριανούς, φαντάζομαι, που σε συναντούν στον δρόμο ή όπου και αν πηγαίνεις. Εισπράττεις κάποια ανησυχία, κάποια αμφισβήτηση ενδεχομένως που να απορρέει ίσως και από τις επαγγελματικές δραστηριότητες? Αυτό, Αλέξη, σίγουρα θα υπάρχει μια ανασφάλεια γενικότερα. Έχει ακούσει πάρα πολλά. Συνέχεια θα ακούει, γιατί όταν βρίσκεσαι πρόεδρος σε μια μεγάλη ομάδα, ναι, θα υπάρχουν οι καλοθελητές, θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να το χωνέψουν ότι ένας 38χρονών άνθρωπος, 39, έχει ηγείται αυτή την ομάδα, και σίγουρα θα βρίσκει τριπλοποδιές και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά για μένα πιστεύω ότι συνεχίζει το έργο του όπως το άρχισε, θα το συνεχίσει, και πιστεύω, είμαι σίγουρος και πεπισμένος, ότι θα τα πραγματοποιήσει αυτό που έχει βάλει το πλάνο σε αυτή την ομάδα. Mm-hmm. Κλείνοντας, για ποια άνοδο πάμε τώρα με το καλό, γιατί έχεις και ένα σχετικό ρεκόρ? Τυπάμαι για την 8η. 8η? Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής με τέτοια νούμερα. Και το καλό, ξέρεις ποιο είναι, ότι με την πρώτη βγαίνουμε κατευθείαν, Άλεξ. Άμα ήταν να βγαίνουμε με τη δεύτερη, Βασίλη μου, άμα ήταν να βγαίνουμε με τη δεύτερη. Όχι, δηλαδή πάμε για την 8η, αλλά κατευθείαν όμως, σε όποια ομάδα και αν ήμουν. Οπότε, εντάξει, είναι σαν να λες ότι βγήκαμε σίγουρα, ξέρεις. Ναι. Πλάκα κάνω τώρα εδώ, εντάξει, είναι ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο πάντως που σε αφορά. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Το καλό θα είναι να ανέβουμε με τον Άρη στην Αλφα Εθνική και από εκεί και μετά να πάρουμε και ένα τίτλο στην Αλφα Εθνική. Εκεί τότε θα είναι το απόλυτο, πιστεύω. Μακάρι, μακάρι να το ευχηθούμε, να σου ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα, να έχεις καλή επιτυχία, να ξεκινήσετε με το καλό την προετοιμασία και σύντομα, την επόμενη φορά που θα σε φιλοξενήσουμε, να συζητάμε για νίκες και να έχει πάρει ήδη ο Άρης ένα προβάδισμα στη βαθμολογία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άλεξ. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και ο κόσμος του Άρη, αυτό που έχω να πω, είναι να στηρίξει και να πιστεύει πάρα πολύ σε εμάς, τα παιδιά που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ομάδα και σε αυτούς που θα έρθουμε και στους ανθρώπους που τους διοικούν. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.